Μπαράζ συλλήψεων είχαμε το Σαββατοκύριακο από τους άνδρες του Λιμεναρχείου Βόλου που εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα που κατήχαν περισσότερα από 200 γραμμάρια χασίς, δεκάδες δόσεις ηρωίνης και κοκαίνης, καθώς και ναρκωτικά χάπια. Πρόκειται για 2 βολιώτες 20 και 25 ετών, 3 Αλβανούς 19, 22 και 24 ετών και μια 19χρονη Βουλγάρα. Με εξαίρεση την κοπέλα που αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, οι υπόλοιποι οδηγούνται στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. Οι λιμενικοί άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, συλλαμβάνοντας έναν 20χρονο που επιχείρησε να πουλήσει συνάδελφό τους μικροποσότητα χασίς. Παρουσιάστηκε σε προκαθορισμένη συνάντηση για πώληση ποσότητας 5,8 γραμμαρίων ακατέργασης συνειδικής κάναβης. Στη συνέχεια, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ορίστηκαν νέες ελεγχόμενες συναντήσεις όπου και συνεγύφθησαν ένας 25χρονος, ο οποίος κατά την σύλληψή του προέβαλε αντίσταση και είχε στην κατοχή του 3 ποσότητες ακατέργασης συνειδικής κάναβης συνολικού βάρους 26,2 γραμμαρίων. Επίσης, συνεγύφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του 10,8 γραμμάρια ακατέργαστη κάναβη και 3 ακόμα άτομα επιβάτες δυο ταχύ αυτοκινήτου. Στην κατοχή των νεαρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια σιδερογροθιά, 6 κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό 225 ευρώ, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους. Έχουμε ηρωίνη, έχουμε κοκαίνη, έχουμε το χασίς, την ειδική κάναβη και οι δόσεις της ηρωίνης είναι 21 αρκετές, της κοκαίνης 20 περίπου, που σημαίνει είναι ένα κύκλωμα που διακινούσε ίσως μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί για να έχουν τόσα ναρκωτικά στα χέρια τους, τα ναρκωτικά στο Βόλο.